Καλησπέρα σας, καλημέρα σας, στον ουρτινό της μέρας που είναι την εκπομπή μας. Στην εκπομπή κάπου εκεί έξω. Στην παρέα απόψε ο Χρήστος. Καλησπέρα, παιδιά. Και ο Μιλών Τάσος. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το μοτίβο του κορονοϊού, του Party Gate. Και γενικά των ίξεων αφήξεων επιπλοκών και περιπλοκών γύρω από τον κορονοϊό. Έτσι να πάρουμε μια εικόνα στη μετά-κορονοϊό εποχή, γιατί πλέον αν δει κανείς και τις μελέτες που βγαίνουν και την γενική φιλολογία, τέλος πάντων, όλοι προσπαθούν να επικλωβήσουν από τη λογική του που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια και όλοι μας λένε ότι παιδιά, η πανδημία τελείωσε, τελειώνει και όλα αυτά. Αλλά στα απόνερα αυτής έχουμε πολλά, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται, καλώς ή κακώς. Αλλά κάτι που είναι, έτσι ας πούμε, πιο ας πούμε, βιάζει αυτή την εποχή, να το πω έτσι καλύτερα, Χρήστο, είναι η προθεσμία που έχουν δώσει στους υγειονομικούς στην Αγγλία, που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να έχουν εμβολιαστεί όλοι μέχρι την 1η Απριλίου και υπό πρακτικούς όρους λέει ότι για να είστε εμπρόθεσμοι θα πρέπει να την πρώτη δόση σας να την έχετε κάνει μέχρι 3 Φεβρουάριου, παιδιά. Οπότε λιγότερο από εβδομάδα πλέον για να πειθαρχήσουν όσοι είναι απίθαρχοι σε αυτό το ζήτημα. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, θα δώσουμε και το link για τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει το Κοινοβούλιο με μια αίτηση του κοινού, η οποία έχει μαζέψει πάνω από 100.000 υπογραφές, οπότε αρχίζει και συζητείται στο Κοινοβούλιο για να ξεκινήσει η διαδικασία του να περάσει ως νομοσχέδιο, ή προσχέδιο τουλάχιστον, το να κριθεί παράνομη η πράξη από οποιονδήποτε εργοδότη, συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και στον ιδιωτικό τομέα εννοείται, απαιτεί τον εμβολιασμό του προσωπικού του, ώστε κάποιος είναι να προσληφθεί ή να διατηρήσει τη θέση του. Θα δώσουμε το link, ας πούμε, αν θέλει να δει κανείς τη συζήτηση. Υπάρχει και απομαγνητοφώνηση αυτή τη στιγμή το ότι έχει συζητηθεί μέχρι στιγμής, η οποία μας λέει ότι, με πάση περιπτώσει, ότι όλοι, τέλος πάντων, και οι μεν και οι δε βουλευτές από το θέμα δεξιά-αριστεράς, των συντηρητικών, των εργατικών και των λοιπόν άλλων κομμάτων στο εντός κοινοβουλίου που συμμετέχουν στη συζήτηση, τέλος πάντων, παρατηρούν το πρακτικό του ζητήματος, του ότι αυτή τη στιγμή, ανάλογα πώς μετρήσει κανείς, τέλος πάντων, σαν εμβολίας του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι θεωρητικά θα πρέπει να απολυθούν 1η Απριλίου, θα πρέπει να απολυθούν 70.000, θα πρέπει να απολύσουν 70.000 κόσμο. Συντηρητικά, αυτή είναι η χαμηλότερη εκτίμηση, άλλοι βάζουν το νούμερο σε 100.000, εν πάση περιπτώσει, είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες αυτή τη στιγμή. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχει κενά στις 99.000 κενές θέσεις εργασίας, σε διάφορα πόστα, από γιατρούς μέχρι γραμματείς. Υπάρχουν κενά παντού. Αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα, εντάξει, δεν είναι μόνο τώρα. Μπράβο. Επιδεινώθηκε μετά τον Brexit, βέβαια. Και αυτό και όπως το λες, Χρήστο, και το τονίζουν αρκετοί βουλευτές που έχουν αυτή τη συζήτηση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, ότι παιδιά, πέρα από το τι γίνεται τώρα με αφορμή το εμβόλιο και τον κορονοϊό, τέλος πάντων, έχουμε αυτό ακριβώς το ζήτημα, ότι υπάρχει χρόνιο πρόβλημα και το να απολύσουμε αυτή τη στιγμή 70.000 κόσμο. Από τη στιγμή δε που σου λέει τα μέτρα έχουν αρθεί, δηλαδή σου λέει από τη στιγμή που όλοι οι περιορισμοί, το να φοράει κανείς μάσκα στην Αγγλία και όλα τα περιοριστικά μέτρα έχουν αρθεί, αν κάποιος πρόκειται να κολλήσει κορονοϊό ή κάτι άλλο, θα το κολλήσει, λέει, στη γενική κοινότητα. Δεν απαραίτητο ότι θα έρθει να το κολλήσει στο νοσοκομείο.
Κατά συνέπεια, λέει, δεν υπάρχει νόημα στην υποχρεωτικότητα πλέον στο εθνικό σύστημα στην Αγγλία, στους υγειονομικούς. Δεν υφίσταται οποιαδήποτε λογική πλέον αυτή τη στιγμή. Και πάνω κάτω, εκεί τέλος πάντων, έτσι έχει προχωρήσει η κουβέντα συγκεκριμένα για το εθνικό σύστημα υγείας εδώ πέρα. Και τον ιδιωτικό τομέα λένε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουσα νομοθεσία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο εμβολιασμός όχι η άρνηση, ο δισταγμός προς τον εμβολιασμό, έτσι νομίζω αποδίδεται νομικά καλύτερα όρος που χρησιμοποιείται εδώ πέρα, δεν είναι προστατευόμενο χαρακτηριστικό, δηλαδή τα προστατευόμενα χαρακτηριστικά του ατόμου σε σχέση με τον εργασιακό νόμο εδώ πέρα είναι το φύλο, η φυλή, η θρησκεία και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Για τα τέσσερα χαρακτηριστικά δεν μπορείς να απολύσεις κάποιον ή δεν μπορείς να αρνηθείς κάποιον να τον προσλάβεις με βάση αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Το αν κάποιος διστάζει να εμβολιαστεί, αυτός είναι νομικός όρος, ο δισταγμός προς τον εμβολιασμό. Δεν είναι προστατευόμενο χαρακτηριστικό, οπότε σου λέει αυτή τη στιγμή η υπάρχουσα νομοθεσία καλύπτει τον εργοδότη και τον εργαζόμενο στο επίπεδο του μάλλον το προϋπάρχον πλαίσιο επαρκής, σου λέει αυτή τη στιγμή για να γίνει το οτιδήποτε. Το παρόν πλαίσιο λένε επαρκή. Αν κάποιος εργοδότης τέλος πάντων θέλει να κάνει θέλει να υποχρεώσει τους εργαζόμενους προς εμβολιασμό και κάποιος εργαζόμενος έχει κάποια αντίρρηση σε αυτό, μπορεί να το ανοίξει το θέμα και να πάει τον εργοδότη στο δικαστήριο και να αποφανθεί δικαιοσύνη κατά πόσον το αίτημα του εργοδότη προς τον εργαζόμενο είναι λογικό ή εύλογο σε σχέση με τη δουλειά που εκτελεί. Αυτό περισσότερο για την Αγγλία τώρα. Μάλλον η συζήτηση γίνεται για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εκεί πέρα που έχει φανεί πολύ άσχημα είναι στην Αγγλία ιδιαίτερα, γιατί στην Αγγλία ισχύει και ο νόμος για τους υγειονομικούς του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Και Και αυτό προσπαθεί να προλάβει αυτή η κουβέντα, αυτή η αίτηση στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση του θέματος ή πλέον να περάσει ως προσχέδιο νομοσχεδίου, γιατί κάποιοι φοβούνται και λογικό είναι ότι πάνω στο νόμο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορούν να περάσουν νόμοι οι οποίοι να αρχίσουν να ισχύουν εθιμικά και στον ιδιωτικό τομέα και κάποια στιγμή μετά από 5, 6, 10 χρόνια που θα τα έχουμε ξεχάσει τέλος πάντων, να έχουν εφαρμοστεί αυτές τις πρακτικές 5-6 φορές που λέει ο λόγος, κάποιο δικαστήριο να είναι αναγκασμένο να πει: κοιτάξτε, παιδιά, ναι, μεν, αλλά εθιμικά υπάρχει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα στον εργοδότη σας, δεν μπορείτε να φέρετε αντίρρηση στο γεγονός ότι σας ζητάει να εμβολιαστείτε, άσχετα με το ποια είναι η φύση της δουλειάς σας. Οπότε. Δεν θα τους πάρει. Ήδη επίσημα στην Ουαλία που πάντα υπήρχε πρόβλημα με τους γιατρούς. Διαχρονικά βλέπαμε, ξέραμε μεταξύ μας, η Ουαλία έχει και μερικά βουνά εκεί. Τέλος πάντων δεν είναι και το πιο δημοφιλές μέρος, ειδικά η ορεινή Ουαλία. Πέρα από το Κάρντιο, ας πούμε, που είναι πρωτεύουσα, δεν πήγαινε εύκολα κόσμο εκεί να δουλέψει. Πάντα υπήρχαν κάποια κίνητρα για να πας να δουλέψει εκεί πέρα, και είτε από την κυβέρνηση, είτε από τα πρακτορία, ας πούμε, locum, δηλαδή επικουρικών γιατρών που χρειαζόταν. Και τη Δευτέρα, ας πούμε, 24 του μηνός, βγήκε ο ίδιος ο First Minister της Ουαλίας, ο Mark Drakeford, και είπε ότι οι βαξίνες are not compulsory. Τα εμβόλια δεν είναι, λέει, στην Ουαλία, λέει, για NHS staff, δεν είναι υποχρεωτικά. Δεν τους παίρνουμε τίποτε σε καλύτερες τις περιοχές. Η Βόρεια Ιρλανδία, για παράδειγμα, ας πούμε. Πολύ δύσκολα πήγαινε κάποιος να δουλέψει εκεί πέρα. Ορθόν. Και εδώ και η Σκωτία, τέλος πάντων. Και αυτό είναι στο BBC, εντάξει, επίσημα. Ναι, όχι, ναι, δεν είναι. Δεν μιλάμε τώρα για. Όπως το είπες, Κρίστο. Μπράβο, ούτε δεν είναι ραδιοαρβίλα, ούτε καν υπερβολή. Είναι όπως, ας πούμε, στην Ελλάδα που ξέρουμε τη δυσμενή, δυσπρόσιτο κτλ.
βλέπω επαρχία, βλέπω παραμεθόριος. Το αντίστοιχο είναι η Ουαλία για κάποιον που ζει στην Αγγλία. Και η Σκωτία και η Βόρειος Ιρλανδία από ένα σημείο και μετά. Και εδώ στη Σκωτία που λέει ο λόγος. Και το τονίζουν αυτό στη συζήτηση που, είχαν στο, που έχουν στο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή εδώ στη Βρετανία, ότι κοιτάξτε, τα υπόλοιπα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου, τέλος πάντων, δεν έχουν εστιάσει στην υποχρεωτικότητα παρά στην παρένεση. Δηλαδή αυτό λέει, η προσπάθεια λέει, που καταβάλουμε στη Σκωτία λέει, και στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία είναι η εκπαίδευση, η εκμάθηση, τέλος πάντων, λέει, και τέλος πάντων, να το πούμε έτσι εν συντομία και λίγο χοντρά, να μας πιάσουμε το φιλότιμο και να πάμε να εμβολιαστούμε. Λέει, καλό είναι να μην υποχρεώνεις τον κόσμο, τους πιάσουμε το φιλότιμο και να έχεις αυτό το αποτέλεσμα έτσι και φέρνουν τέλος σαν παράδειγμα τη Σκωτία που έχει πολύ καλή κάλυψη από θέμα ποσοστού εμβολιασμένων κτλ. Και λες, α, εντάξει, ωραία, τουλάχιστον αν η συζήτηση και το και εν πάση περιπτώσει η όλη ρητορική, έστω και συστημικά. Τώρα μιλάμε για συζήτηση που γίνεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, παιδιά. Δεν μιλάμε τώρα για τέλος πάντων κάποιον αναρχοκομμουνιστικό πυρήνα ή κάτι τέτοιο, παιδιά. Δεν μιλάμε ας πούμε, κάτι ακραίο. Μιλάμε για το Βρετανικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Οπότε το να συζητάνε ότι για τον οποιοδήποτε εμβολιασμό οφείλουμε να έχουμε την παρένεση ως τρόπο δράσης παρά την υποχρεωτικότητα, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πολύ σοβαρό και πολύ θετικό. Δηλαδή, δεν πρόκειται να ακούσουμε κάτι λιγότερο συντηρητικό από αυτές τις φωνές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε οποιοδήποτε βουλευτής, έστω για τα στοιχεία που μπορούν να δούμε, ας πούμε, και από τα στοιχεία που έχει φέρει εδώ, Χρήστο, θα σας δώσουμε τα link για ας πούμε, τα στατιστικά στοιχεία ας πούμε, που αφορούν τη Σκωτία συγκεκριμένα για το τι έχει γίνει για τις δημόσιες υγείας σχέση με τον κορονοϊό και με όλα αυτά. Μπορούν να πούνε, θα μπορούσε κάποιος βουλευτής να πει, παιδιά, κοιτάξτε, αυτά που μας δείχνει η στατιστική είναι ότι αυτοί που έχουν πραγματικά κίνδυνο από τον κορονοϊό είναι οι άνθρωποι που έχουν και πραγματικό κίνδυνο από τη γρήπη και άλλες παρόμοιες ασθένειες. Κατά συνέπεια, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι ας πούμε, και ο εμβολιασμός και τα μέτρα να πιέζουν για τον κορονοϊό να είναι παρόμοιο με αυτά της γρήπης. Δηλαδή, αυτό δεν θα το πει κανείς βουλευτής αυτή τη στιγμή, ότι όπως είναι, πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε αυτό το πράγμα όπως συμπεριφερόμαστε στη γρήπη. Αλλά το γεγονός ότι λένε ότι τέλος πάντων το αμέσως επόμενο καλύτερο σημείο που μπορεί να δώσει την καλύτερη θέση που μπορεί δημοσίως να έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι παιδιά εντάξει υπάρχουν που υπάρχουν τα εμβόλια να παρενέσουμε τον κόσμο, να τον εκπαιδεύσουμε, να τον ενημερώσουμε, να μην φοβάται, να μην αγχώνεται, να μην τίθεται θέμα να μην γίνεται θύμα κακής πληροφόρησης και όλα αυτά. Εντάξει. Από ό,τι βλέπω κιόλα, είδα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μια διαδήλωση από ένα γκρουπ σχισματικών Σκοτσέζων που θέλουν την ανεξαρτησία. Όλο αυτό το κλίμα εναντίον του Μπόρις Τζόνσον φαίνεται ότι έχει πυροδοτήσει ίσως κάποια κινήματα στη Σκωτία που θέλουν ξανά να δημοψηφίσουμε για ανεξαρτησία. Αυτό ήταν το All Under One Banner, λέει, καινούριο κίνημα. Δεν ξέρω ή υπήρχε αυτό. Όχι, αυτό είναι σχετικά καινούριο. Κοίτα, είναι χρήστο αυτό, ειδικά τώρα που μιλάμε για Σκωτία και το κίνημα ανεξαρτησίας ή απόσχησης, όπως θέλει κανείς να το τιτλοφορήσει. Εμένα προσωπικά μου αφήνει αδιάφορο ο τίτλος. Είναι πολύ απλά, είναι αυτό που λένε, δεν ξέρουν να χάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, είχαμε 6 χρόνια, 7 χρόνια συζήτηση, κουβέντα, προεκλογική, καμπάνια μεγάλη για την ανεξαρτησία και το δημοψήφισμα. Είχαμε το δημοψήφισμα πριν αρκετά χρόνια. Ήταν η όλη διαδικασία ότι τέλος πάντων παιδιά εντάξει, ξέρω, καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να περιπλέξει τη ζωή σε πολλού κόσμου. Να. Οπότε λέει, κοιτάξτε, λέει, αυτό είναι θέμα για να γίνεται, θα γίνει, είναι θέμα που αφορά μία γενιά. Δηλαδή θα ασχοληθούμε αυτό τώρα και ξανά μετά. Σε 30 χρόνια θα το δώσουμε έτσι σε αποθέμα ενός χρονικού ορίζοντα. Αυτό μας είχαν πει τότε.
Έγινε το δημοψήφισμα. Ο κόσμος ψήφισε με σοβαρή πλειοψηφία να παραμείνει η Σκωτία ως μέλος του Ηνωμένου Βασιλείου. Και έπρεπε, ας πούμε, να έχει τελειώσει και το πανηγύρι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όμως, επειδή και το MSP, το TSN, που κυριολεκτικά είναι σαν να παίζει κανείς τόσο μήλα ή οτιδήποτε μπάσκετ στο δημοτικό, και κανείς δεν χάνει κανείς και θυμώνει γιατί έχασε. Γι' αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και τώρα, με αφορμή τον Boris Johnson, τον Brexit και όλα αυτά, έχουμε βρει και μια καινούργια δικαιολογία, γιατί ξαναθέλουμε την ανεξαρτησία, γιατί πρέπει να ανακοινήσουμε το ζήτημα. Και όλα αυτά, και βέβαια ο Boris Johnson, όπως όλοι οι συντηρητικοί πρωθυπουργοί, δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, και η Thatcher και ο Major και όλοι αυτοί, πάντα είχαν ένα θέμα ανωτερότητας, δηλαδή βλέπουν την επαρχία με τα υπόλοιπα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου ως επαρχία. Επαρχία τρίτης κλάσης, ούτε καν δεύτερης. Και αυτό βγαίνει. Όπως τον τρόπο που μιλάνε, που συμπεριφέρονται, που τέλος πάντων πάγονται και φέρονται. Και αυτό δίνει αφορμές και λαβές στον οποιοδήποτε που θέλει τώρα εδώ στη Σκωτία να επανακινήσει το ζήτημα της ανεξαρτησίας. Λέει, παιδιά, τα κάνουν όπως είπες, under one banner, πάμε όλοι μαζί, ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα αυτό από θέμα, ας το πούμε, στόχευσης, δεν μπορούμε να τα. Δηλαδή, πρακτικά να το σκεφτεί κανείς, δεν μπορούν να είναι όλα ένα. Δηλαδή, αντε πάμε για να διαμαρτυρηθούμε για τα μέτρα ενάντια στα εμβόλια και τον κορονοϊό, πάμε να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου, πάμε να διαδηλώσουμε και τη θέλησή μας για εθνική ανεξαρτησία. Εντάξει, δεν έχουν κάνει. Αυτά τα τρία πράγματα μπορεί να συνδέονται, αλλά δεν έχουν μπορεί να συνδέονται στο υπόβαθρο των πραγμάτων. Είναι πράγματα που αφορούν το Σκοτσέζικο λαό, εντάξει, αλλά πρακτικά μεταξύ τους δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη σύνδεση. Γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι το SNP, τα πρώτα πράγματα που μας έλεγε στην προεκλογική καμπάνια για το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία ήταν ότι, παιδιά, μέσα με το πάρουμε την ανεξαρτησία, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, λέει, θα πάμε να κάνουμε αίτηση μέλους στην Ενωμένη Ευρώπη. Το πρώτο πράγμα που μας είπανε. Δηλαδή, αν το σκεφτεί κανείς, σου λένε. Αυτό θεωρείται κίνηση ανεξαρτησίας. Ναι, μπράβο. Δηλαδή, συγγνώμη, παιδιά, γιατί το θέμα ήταν ότι επειδή. Δεν είχαν, δηλαδή πραγματικά δεν είχαν πολιτικές και δεν είχαν πολιτικό λόγο αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάγανε μια ζωή για την ανεξαρτησία. Και τέλος πάντων και ο Κάμερον, τέλος πάντων, επειδή όχι ότι ήταν ο πολιτικός παίκτης και ο ηγέτης που έβλεπε μπροστά, απλά δεν είχε σθένος και δεν είχε πυγμή να πει στον Σάλμον: κοίταξε, μεγάλε, εντάξει, άραξε τα κυβικά σου, κομμένη πλακίτσα με την ανεξαρτησία. Τον άφησε να κάνει το δημοψήφισμα. Και επειδή δεν το περιμέναν και αυτοί θα του αφήσουν. Δεν είχαν πολιτικές, δεν είχαν τίποτα. Έχουμε σοβαρές συναλλαγές και δυσοληψίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνει όταν θα πάρουμε την εξαρτησία? Α, λέει, με το που θα πάρουμε την εξαρτησία θα κάνουμε αίτηση για να γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάθεστε, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή, αν είστε τώρα μέλος μιας μεγάλης χώρας που είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε κάποιο βάρος και τέλος πάντων έχετε μια, ας το πούμε, πιο λογική και ευμενή μεταχείριση. Μετά, σαν μια μικρή χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλετε να έχετε τη μοίρα της Ελλάδος, να είστε ο κρασπαζόρης πράκτορας? Αυτό θέλετε? Σαν, ας πούμε, προοπτική. Γιατί τότε αυτό μας λέγανε. Αυτή ήταν η προοπτική της Σκωτίας. Μια μικρή χώρα στα περιφερειακά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Άμα το έλεγα και το έκανα και πλάκα σε κάποιους, λέω συγγνώμη, ρε παιδιά, άμα είναι έτσι. Και να το χαλάσουμε και εδώ το μαγαζί. Τουλάχιστον, άμα είναι και εδώ να είναι χάλια όπως είναι στην Ελλάδα, γυρίζω στην Ελλάδα, τους λέω που είναι και ο καιρός καλύτερος. Γιατί αλλιώς εδώ πέρα δεν έχετε προοπτική και μέλλον εκτός Ηνωμένου Βασιλείου ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και ως ανεξάρτητη χώρα, άλλο καπέλο. Μπορεί να το παλέψετε. Βλέπει η Ισλανδία. Αλλά. Τέλος πάντων, αυτά είναι λίγο τα διφορούμενα και τα περίεργα εδώ πέρα με την παρούσα κατάσταση του κινήματος ανεξαρτησίας, δηλαδή ότι έχουν μπει όλα μέσα πλέον. Και είναι στην ουσία η ανεπίσημη καμπάνια του Εθνικού Σκοτσέζικου Κόμματος αυτή τη στιγμή. Όλοι αυτοί. Το SNP αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχει άμεση σύνδεση, αλλά όλοι αυτοί στην ουσία από εκεί προωθούνται, χρηματοδοτούνται, υποστηρίζονται. Πάντως, κάτι που δεν είναι διφορούμενο καθόλου είναι η έκθεση που δημοσίευσε χθες, 26 Ιανουαρίου, το Public Health Scotland, και ό,τι αφορά το COVID, ας πούμε, και βλέπουμε πεντακάθαρα ότι στους 4 στους 5 νοσηλείες και θανάτους από COVID είναι όχι μόνο διπλά, τριπλά εμβολιασμένοι. Αυτό δείχνει την παραγόντια αποτυχία όλων των
των εμβολίων. Πάνε για να κλείσουν τώρα 2 χρόνια. Αυτά τα εμβόλια δεν έχουν επικοινωνηθεί. Είναι πειραματικά, έχουν παρενέργειες και πλέον με την παταγούδια αποτυχία του, ειδικά τώρα με την Όμικρον, πραγματικά ποιο ο λόγο να υπάρχουν όλα αυτά οι συζητήσει για υποχρεωτικότητα στο προσωπικό του εθνικού συστήματο υγεία σε όλο τον κόσμο και όλα αυτά. Αυτό θα το βάλουμε το link, αν πρέπει να το δει, είναι από το dlexposure.uk και υπάρχει και το link της επίσημης αγοράς, μπορεί να δει κάποιος να σύγκρινει τα στοιχεία. Αυτό είναι το τελευταίο μήνα. Έτσι, μπράβο. Έτσι ακριβώς, Χρήστο, δηλαδή, καλώς κακώς τα δεδομένα, τα επίσημα δεδομένα, παιδιά, δεν είναι αυτό την αφορά στην οποία αναφέρεται ο Χρήστος, είναι η ετήσια, μου φαίνεται, η εξάμηνη αναφορά των στατιστικών δεδομένων για τη δημόσια υγεία, όπως εκδίδονταν πάντα, έτσι εκδίδεται και τώρα, δεν την έχουν εκδώσει εσπεσμένα για τον οποιοδήποτε λόγο, που είναι, ας πούμε, είναι από τις τακτικές αναφορές που εκδίδει η σκοτζέζικη κυβέρνηση και όπως κάθε κυβέρνηση που έχει μια οργάνωση και έχει κάποια που διατηρεί δεδομένα για τον πληθυσμό της και τη γενική δημόσια υγεία και τέλος πάντων ό,τι αφορά το δημόσιο βίο, έχει εκδοθεί. Όπως είπε ο Χρήστος, επισήμως και όλα αυτά, επικυρωμένα, όλα ωραία και με τα επίσημα δεδομένα. Από ένα σημείο και μετά, λογικό είναι να το σκεφτεί κανείς λίγο. Δηλαδή, αυτό που κυκλοφορεί ακόμα και στο debate που είχαμε στη συζήτηση που έχει το Βρετανικό Κοινοβούλιο για το κατά πόσο θα πρέπει να καταστεί παράνομο η απέτηση από τους εργοδότες προς τους εργαζόμενους να είναι εμβολιασμένοι υπέρ στον κορονοϊό και όλα αυτά, ότι υπάρχει, ας πούμε, γενική λεζάντα ότι τα εμβόλια βοηθάνε να πάψει μετάδοση και τα λοιπά, να το περάσει κανείς πιο άνετα και όλα αυτά. Λοιπόν, εντάξει, το οποίο δεν ισχύει βέβαια σε καμία περίπτωση, γιατί αν δει κανείς, ας πούμε, και στη Σκωτία ειδικά, ότι έχουμε 600% πάνω αριθμό περιστατικών, μάλλον θετικών τεστ σε σχέση με πέρσι, με τη Δέλτα, όταν έχεις, ας πούμε, 80% και του πληθυσμού που έπρεπε να εμβολιαστεί από εμφήβους μέχρι ανθρώπους στα γυροκομεία που έχουν, είπαμε, σχεδόν το 80% του πληθυσμού στη Σκωτία έχει εμβολιαστεί, δεν δικαιολογείται να έχεις 600% περισσότερες περιπτώσεις για την Όμικρον, αν το εμβόλιο όντως έκανε αυτά που τέλος πάντων βαυκαλίζονται κάποιοι βουλευτές και οι επικοινωνιολόγοι εδώ της κυβέρνησης. Ότι παιδιά, ναι, σταματάει τη μετάδοση. Μάλλον αυτό που δεν λένε, να προσπαθήσω να με ακριβείς εδώ, δεν λένε ότι σταματάει τη μετάδοση, λένε σταματάει την αλυσίδα μετάδοσης. Τώρα αυτό τι σημαίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί ως επιδημιολογία. Επικοινωνιακό είναι αυτό το πράγμα. Ποια αλυσίδα μετάδοση. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι σταματάει τη μετάδοση κανένα από αυτά τα εμβόλια. Η Όμικρον μεταδίδει τόσο εύκολα και είναι χαμός. Όπως έπρεπε να γίνεται, ας πούμε, είναι ενδημικό πλέον το ιός και τελείωσε η υπόθεση. Και εδώ ερχόμαστε λίγο. Θέλω να κάνω μια σημείωση, Χρήστο, εδώ πέρα, τώρα που λέμε ότι είναι ενδημικό, μεταδίδεται εύκολα κτλ. Ερχόμαστε στο ότι ευτυχώς οι προβλέψεις κάποιων ειδικών του χώρου, όπως ας πούμε ο Βιτόφσκι, ο οποίος μια υπόθεση εργασίας έκανε ο άνθρωπος όταν το ρώτησαν για τα εμβόλια, για τα πόδα από εκεί, πριν ένα χρόνο και λέει, συγγνώμη παιδιά, δεν ξέρω αν για το... λέει, επειδή λόγω από μόνος και τα λοιπά, δεν ξέρω αν θα έχουμε δημιουργήσει κάποια μετάλλαξη του ιού, η οποία θα είναι πάρα πολύ μεταδοτική και πάρα πολύ θανατηφόρος. Λέει, αυτά τα πράγματα, λέει, είναι πρωτοφανή που γίνονται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει, γιατί παρεμβαίνουμε στη φύση εμείς αυτή τη στιγμή, σου λέει. Και μπορεί να δημιουργήσουμε κάποιον, ένα στέλεχος του ιού, το οποίο να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το escape mutant, έτσι έλεγε. Το escape mutant. Ένα στέλεχος που θα διαφύγει το εντελώς στο νοσοκομιακό σύστημα. Ευτυχώς όμως δεν έγινε αυτό. Ωραία. Και ευτυχώς, δηλαδή, ο άνθρωπος, είπαμε, δεν είπε ότι θα γίνει. Το έκανε, ας πούμε, σαν υπόθεση εργασίας, γιατί σου λέει αυτά που ήξερε, ξέρω, 60 χρόνια. Ξαφνικά μέσα σε μια διετία τα είδη να εξαφανίζονται, να εξαερώνονται. Και σου λέει τώρα, παιδιά, μπορεί να συμβεί και αυτό. Ευτυχώς δεν συνέβη. Έχουμε τώρα την Όμικρον, την οποία εδώ στη Σκωτία, παιδιά, χαίρομαι με το γεγονός ότι όλοι την κολλήσαμε. Αλλά το κολλήσαμε και δεν το καταλάβαμε. Και το μόνος λόγος που το καταλάβαμε είναι επειδή κάναμε, ας πούμε, ένα rapid. Αν επαρεμπιπτόντως, το έχω αναφέρει και τις φορές ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε rapid ούτε για δείγμα. Τέλος πάντων, έχει τακτοποιηθεί λίγο τώρα αυτή
Έχει εξομαλυνθεί, να το πούμε έτσι. Είχαν καινούργια φωλιά. Μπράβο, ναι. Τα οποία είναι, είπαμε, είναι φτιαγμένα όλα made in China, έτσι κατ' ηρωνία. Και μπορείς να βρεις σχετικά εύκολα, άμα θες, ας πούμε, και έτσι και το χαβαλέ που λέει ο λόγος. Έκανα κι εγώ, έκανα και τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς είχαμε τώρα λίγες μέρες κενό και τα λοιπά. Από ό,τι φαίνεται όλοι το κολλήσαμε κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή στο δημοτικό που πάει ο γιος μου έγινε ο κακός χαμός με τα περιστατικά, με τα θετικά τεστ, το οποίο λογικό είναι. Για εποχή χειμώνας τα παιδιά αρρωσταίνουν. Έχουν μυξούλες, έχουν βιχαλάκια και αν δεν τα μετράγαμε δεν θα είχαμε υπόψη καν πόσο, δηλαδή πώς περνάει στην κοινότητα ένας τέτοιος ιός του αναπνευστικού. Δηλαδή είμαι σίγουρος, όχι είμαι σίγουρος, μας το έχουν πει δική του χώρου, δεν είναι ότι το σκέφτηκα εγώ επειδή είμαι διάνοια. Οι δικοί του χώρου σου λένε, κοίταξτε παιδιά, αυτή τη στιγμή έχουμε το λεγόμενο measurement bias, δηλαδή επειδή το μετράμε το βρίσκουμε. Δηλαδή, υπό άλλες περιπτώσεις, κάθε χρονιά τα παιδιά πάνω στο σχολείο έχουν βιχαλάκια από εδώ από εκεί. Λογικό είναι, όσοι έχουν μικρά παιδιά ή έρχονται σε επαφή με μικρά παιδιά έως δάσκαλοι, έως γυμναστές ή οτιδήποτε, το ξέρουν αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Και αν το δούμε πρακτικά, αν μετράγαμε κάθε χρόνο, ας πούμε, το τι φέρουν τα παιδιά από στο σπίτι ή στο σχολείο, θα βρίσκαμε ότι πάντα, ας πούμε, υπάρχει κάποιος ιός ο οποίος είναι πιο... Έτσι, έχει μια πιο ισχυρή παρουσία στην κοινότητα και όλα αυτά. Και εδώ θέλω και εγώ τη γνώμη σου, ότι από τη στιγμή που αυτό που μας λένε οι ειδικοί εδώ πέρα, ότι στην ουσία έχουμε τόσα πολλά περιστατικά κορονοϊού, ειδικά σε μικρές ηλικίες κτλ., ότι στην ουσία το βρίσκουμε επειδή το μετράμε. Άλλες χρονιές δηλαδή δεν είχαμε κάποιο ειδικό τεστ για οποιονδήποτε τύπο κορονοϊού ή γρήπης που κυκλοφορούσε στα σχολεία ή οπουδήποτε άλλο. Είχαμε στα επίγοντα, όταν έρχονταν τα παιδιά στα επίγοντα, αλλά όχι όλα τα παιδιά. Κυρίως αυτά που είχαν προβλήματα, αυτά που χρειαζόταν εισαγωγή, αυτά που προσπαθούσες να καταλάβεις αν υπάρχει κάτι, μια βακτηριακή λίμωξη ή μια υιογενής, γιατί ας πούμε σε ένα παιδί τώρα, ειδικά κάτω των 2 ετών ή βρέφος, ας πούμε, κάτω του ενός, που έχετε με ένα πυρετό, τα συμπτώματα μιας μενιγκίτιδας στην αρχή είναι μοιάζουν με μια ίωση αναπνευστικού, εντάξει, που είναι ακριβώς τα ίδια. Επομένως, κάνοντας ένα γρήγορο τεστ PCR, έβλεπες, έπιανες κάποιον ιό και τελείωνε η υπόθεση. Ήταν ιό, εντεροϊό, μεταπλονιό, κορονοϊού στους γνωστούς, influenza, γρήπη, ένα σωρό. Το ιό του ναυσικού συγκητήου που κλασικά στο βόρειο ημισφαίριο πιάνει Οκτώβριο με Φεβρουάριο. Αλλά ποτέ μα ποτέ δεν είχαμε ένα μόνο ιό. Είναι ολόκληρο πάνελ από ιούς, είναι ιούς στους 10-15, αναλόγως ποιο PCR τεστ χρησιμοποιείς. Ποτέ δεν ήταν μόνο ένα μόνο ιό να υπάρχει. Και τώρα πάλι στην παιδιατρική που τέτοιο, αυτό δεν συμβαίνει στους ενήλικες, πάλι στο πάνελ αυτό που το είχαμε τόσα χρόνια προσθέθηκε και το COVID-19 μαζί με τους άλλους 3-4 κορονοϊούς που υπήρχαν ήδη. Ωραία, λογικό. Στους ενήλικες, μόνο γίνεται αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια. Σε κάνουν μόνο για COVID και τίποτα άλλο. Λοιπόν, οπότε... Ό,τι ψάχνεις βρίσκεις. Ό,τι ψάχνεις και άμα δουλεύεις και 45 Κύπρους, εντάξει. Τι να πεις μετά. Τι να πεις, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά για αρχή στο πρώτο μέρος, παιδιά, κορονοϊούς και τέλος πάντων με το τι γίνεται από θέμα εμβολίων και το καθεξής. Επαναλαμβάνω στο δεύτερο μέρος με λίγο την πολιτική επικαιρότητα εδώ πέρα με το Party Gate, με αυτά του Μπόρις, για να δείξουμε στους φίλους συνέλληνες ότι δεν είναι μόνο οι Έλληνες πολιτικοί που συμπεριφέρονται στο φιλάθλο κοινών ως κοθόρνια, και εδώ και οι Βρετανοί πολιτικοί τα ίδια κάνουν, απλά τα κάνουν με διαφορετικό τρόπο, παιδιά, για να δούμε και λίγες αναλογίες, ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
Καλησπέρα σας, η Wombi από εκεί έξω και πάλι μαζί. Συνεχίζουμε εδώ ο Τάσος και ο Χρήστος. Και έτσι κλείνοντας, ας πούμε, πριν να περάσουμε στα του Party Gate εδώ πέρα, θα ήθελα να κλείσουμε, ας πούμε, με τον κορονοϊό, με την εξής σημείωση από μεριάς μου, με το εξής γεγονός, το οποίο είναι, εντάξει, εγώ το θεωρώ είναι λυπηρό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή, παρότι στην Αγγλία έχουν αρθεί όλα τα μέτρα, απόσταση, να φοράει κανείς μάσκα, δεν είναι, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό. Πολλοί διευθυντές δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα λύκεια εδώ πέρα επιμένουν στο να οι μαθητές τους να φοράνε μάσκα του σχολείου και ο διευθυντής είναι ο προϊστάμενος του σχολείου, τέλος πάντων, οπότε έχει τέτοιο επίπεδο εξουσίας, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, ας πούμε, μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, τα Tesco, το έχουμε στο BBC, ας πούμε, ενδεικτικά ενθαρρύνει, λέει, το τελευταίο είναι ότι ενθαρρύνει τον κόσμο που μπαίνει, ας πούμε, στα σούπερ μάρκετ να συνεχίσει να φοράει μάσκα. Δηλαδή, παιδιά, ναι, γιατί, με άλλα λόγια, θέλω να πω ότι παρότι, τέλος πάντων, δεδομένα δείχνουν ότι έχουμε τελειώσει με αυτό το πράγμα. Πριν έχουμε περάσει το θέμα στην ενδημία, ο COVID-19, όπως μας είπε ο Χρήστος νωρίτερα, έχει μπει πλέον στους κορονοϊούς που ψάχνει, ας πούμε, που, τέλος πάντων, με τους οποίους θα συνεχίσει να ζει η ανθρωπότητα για τα επόμενα μερικά δεκαδες χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, παρότι, τέλος πάντων, εκεί έχει πάει το θέμα, κάποιοι, τέλος πάντων, σου λέει, κοιτάξτε, γιατί να μην φοράσετε τη μασκούλα σας, παιδιά, γιατί, εντάξει, γιατί. Αυτό είναι επικίνδυνο, είναι έτσι, είναι αλλιώς και λογικό είναι να υπάρχει αυτή η αντίδραση. Τόσο καιρό, αν παρότι, ας πούμε, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, κάποιες εφημερίδες, μια εφημερίδα στην Δανία και τα λοιπά, έχουν βγει και έχουν ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι προκάλεσαν πανικό και μια τρομολαγνία και είναι, τέλος πάντων, χρησιμοποίησαν την τρομολαγνία, προκάλεσαν ένα πανικό και έπαιξαν στο παιχνίδι των κυβερνήσεων, οι οποίες ήθελαν να τρομάξουν τον κόσμο ούτως ώστε να πειθαρχήσουν, να παρεμβολιαστούν, να και όλα αυτά τα πράγματα. Και λογικό είναι, από τη στιγμή που έχεις έναν κόσμο που μια διετία, τέλος πάντων, έχει συνεχή επίθεση στη λογική του και στην ηρεμία του σε σχέση με αυτόν τον αόρατο κορονοϊό, αυτόν τον αόρατο κίνδυνο, τέλος πάντων, ότι τώρα ξαφνικά που λόγω Party Gate έχουν αρθεί όλα τα μέτρα στην Αγγλία, λογικό είναι πολλοί κόσμος, είτε από το σύνδρομο της Στοχόλμης θα το πει κανείς, είτε από θέμα συνήθειας ή φόβου, να σου λέει, κοίταξε, ναι, εμείς μας λες να μην φορέσουμε, αλλά δεν αισθανόμαστε αρκετά άνετα με την όλη ιδέα. Είναι αυτό που λέει ο Ρόμπερτ Μαλόν, massive psychosis information. Όλο αυτό καταφέραν τα χρόνια. Μια δημιουργία μαζική ψύχωση. Όταν σε βομβαρδίζουν κάθε μέρα, όταν σε βομβαρδίζουν κάθε μέρα με θανάτους, με εικόνες, με μάσκες, με όλα αυτά, εντάξει, ο κόσμος τελειώνεται σιγά σιγά, μπαίνει σε μια συνήθεια. Πάμε για δύο χρόνια αυτή την τρέλα τώρα αυτή τη στιγμή. Μπράβο, όπως είπε ο Χρήστος, είναι συνεχές και δυστυχώς αυτή η προσήλωση στα νούμερα, δηλαδή περιστατικά, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, το μόνο που μπορεί να κάνεις σε κάποιον που απλά ακούει βλέπει το πρωτοσέλιδο ή ακούει την είδηση, να θεωρήσει ότι, παιδιά, κοίτα τι γίνεται, ξέρω, ο κακός χαμός από εδώ, από εκεί, το ένα τ' άλλο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει κανείς να παίρνει αψήφιστα. Εντάξει, είπαμε, έχει κόσμο που είναι ευάλωτος σε αυτές τις ασθένειες, έτσι κι αλλιώς. Αλλά υπό φυσιολογικούς όρους, κάθε χειμώνα έχεις αυτά τα ζητήματα. Απλά τώρα έχουν βαρθεί όλα τα μέσα ενημέρωση, ιδιωτικά και δημόσια, να μας το λένε ανά την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο. Παιδιά, κάνουμε αυτό. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν, ας πούμε, κάποια δημοσιεύματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσον μπορούν να είναι αλήθεια. Στην Κίνα έχουν πετύχει το zero COVID, το οποίο, τέλος πάντων, η δική του χώρα εδώ πέρα, που τόσο καιρό ήταν ανάντια στα lockdown κτλ. Το πρώτο πράγμα που είπανε είναι ότι, παιδιά, κοιτάξτε, zero COVID δεν πρόκειται να έχουμε, δηλαδή να εξαφανίσουμε αυτό το ιό, αποκυκλείεται, ξεχάστε το. Οπότε,
θα πρέπει, και μιας και έχει μεταλλαχθεί, είναι λιγότερο θανατηφόρος, είναι πιο μεταδοτικός και όλα αυτά, θα πρέπει, ας πούμε, όπως έχουμε μάθει και, έχουμε, και ζούμε με λοιπές άλλες ασθένειες, θα μάθουμε να ζούμε και με αυτόν. Και τώρα βγαίνουν, ας πούμε, κάποια δημοσιεύματα από Κίνα, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο τα βγάζουν οι Κινέζοι, τα βγάζουν κάποιοι για να δείξουν ότι, α, παιδιά, η zero COVID μπορεί να συμβεί, οπότε γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ ποια μπορεί να είναι η σκοπιμότητα του αυτών των δημοσιευμάτων, αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι στην Κίνα το έχουν εξαλείψει αυτό το πράγμα. Τώρα, κατά πόσο αυτό είναι ισχύει ή όχι, σχεδόν αδύνατο να το διασταυρώσει κανείς. Απλά κυκλοφορεί και αυτό, αν το έχετε στα υπόψη σας, δηλαδή αν κάποιος πει παιδιά στην Κίνα το έχουν εξαφανίσει ή οτιδήποτε, κρατάτε μικρό καλάθι, πολύ μικρό καλάθι γι' αυτό, γιατί οι άνθρωποι που τέλος πάντων μας λέγανε ότι τα lockdown δεν δουλεύουν και δεν κάνουν και δεν δείχνουν και έχουν όλη τη βιβλιογραφία και τη δικιά τους δουλειά από πίσω να το υποστήριξουν αυτό το πράγμα, γεγονότα, δηλαδή με άλλα λόγια, γεγονότα και την ιστορία, οι ίδιοι άνθρωποι λένε ότι παιδιά αυτό το να έχουν να εξαφανιστεί αυτός ο ιός που είναι, ένας ιός του αναπνευστικού, πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός να εξαφανιστεί μόνος του, τέλος πάντων, φθήνει τόσο πολύ και αντικατασταθεί με κάποιον άλλο. Κατά το ήθισε της φυσικής επιλογής, να το πούμε έτσι. Θα δούμε τώρα αυτό από μια μερική. Βλέπουμε πάντως κάποια ενθαρρυντικά νέα στα διεθνή μέσα, ας πούμε, στο Reuters, ας πούμε, εδώ βλέπουμε σήμερα, 27 Ιανουαρίου, η Σουηδία αποφασίζει επίσημα να μην δώσει εμβόλιο του COVID vaccine στα παιδιά 5 με 12, τη στιγμή που το καθήκη αυτού ο Φάουτσι εργάζεται μέσα στην επόμενη μήνα να δώσει κάτι 5 χρονών, δηλαδή αν έχει το Θεό του. Η Νορβηγία η ίδια δείχνει ότι δεν θέλει να δώσει καθόλου τα εμβόλια στα παιδιά, σύμφωνα με λέτες που έχουν βγει για τις μυοκαρδίδες κτλ. Αυτό είναι στο thepulse.one. Και το καλό που άκουσα σήμερα είναι ότι η Δανία αυτή καταργεί όλα τα μέτρα για τον κορονοϊό. Επομένως, εν μέσω χειμώνα, εντάξει, δηλαδή αυτό είναι ένα αρνητικό σημάδι. Το συζήτησαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Βλέπω κάποιες χώρες σιγά σιγά να χαλαρώνουν. Όχι όλες, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για το Μητσοτάκι. Εντάξει, η Ελλάδα, τώρα μιλάμε μια χουντάρα σχέτες σου. Και η Ιταλία, Γαλλία κτλ. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον κάποιες χώρες, ευρωπαϊκές τουλάχιστον, δείχνουν κάποια σοβαρότητα. Ή δεν τους παίρνει άλλο με την οικονομική καταστροφή ή την ανοχή του κόσμου. Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Και εδώ και τόσο Βρετανία, τέλος πάντων, κάπως εκεί που τέλος πάντων επιδημιολογικά, άμα δει τα νούμερα κανείς, μεσοσταθμικά όλα αυτά, σύμφωνα με το τι διαβάζουμε, θα έπρεπε πάνω να έχουν την ίδια προσέγγιση. Ενώ ας πούμε συνεχίζουμε αυτά και το μόνος λόγος που αυτή τη στιγμή έχουν αρθεί τα μέτρα στην Αγγλία, παρότι έχουμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών, το οποίο είναι πλέον τραγέλαφος αυτό το πράγμα, ότι χρειάστηκε το party gate, τέλος πάντων, για να γίνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και αν, τέλος πάντων, δεν ξέρω κατά πόσο στην Ελλάδα πώς έχει μεταφερθεί, τι κάλυψη υπάρχει γενικά γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή είχαμε την αποκάλυψη ότι κατά διάρκεια των κλειδωμάτων τα τελευταία 2 χρόνια ο Πρωθυπουργός, οι συνεργάτες του και οι περί τον Πρωθυπουργό και των συνεργατών, τέλος πάντων, είχαν σε τακτικά πάρτι, παρτάκια διάφορων, με διάφορες αφορμές και τέλος πάντων και στην Πρωθυπουργική κατοικία και σε άλλα συγγενή κτίρια, να το πούμε έτσι, και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή η Επίτροπος της Μητροπολικής Αστυνομίας του Λονδίνου έχει εκτελέσει την έρευνα προς κατά πόσον ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του έχουν παρέβει τα μέτρα και τους νόμους οι οποίοι οι ίδιοι έφεραν σε ισχύ, να το τονίσουμε αυτό. Και μέσα στον όλο, τέλος πάντων, στον όλο χαμό της όλης διαδικασίας, ο Μπόρις, πια πυροτέχνημα και τα λοιπά, μας πέταξε, παιδιά, άρουμε τα μέτρα. Πρέπει να αρχίσουμε να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, συνεχίζετε τη ζωή σας όπως πριν. Αλλά αυτή τη στιγμή η ζημιά που έχει πολιτικά τουλάχιστον είναι νομίζω σημαντική, με την έννοια ότι
αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα στην επιφάνεια, δεν είναι δηλαδή με αφορμή τα παρτάκια και τα λοιπά, βγαίνουν και άλλα πράγματα, όπως ας πούμε το γεγονός ότι φέρεται ότι ο Πρωθυπουργός και υπέρ τον Πρωθυπουργό έκαναν έναν διακανονισμό για να κατά τη διάρκεια της εκένωσης του προσωπικού και του κόσμου του Αφγανιστάν να βοηθήσουν έναν πρώην αξιωματικό των πεζών αυτών, ο οποίος είχε μια φιλανθρωπική εταιρεία προστασία ζώων στην Καμπούλ, νομίζω, να εκενώσει 150 ζώα με πτήση ιδιωτική, την οποία είχε πληρωθεί μέσω δωρεών, τέλος πάντων, αλλά η υποστήριξη για να γίνει αυτό το πράγμα έπρεπε τέλος πάντων, όλοι, για να γίνει αυτό το πράγμα θα έπρεπε να βοηθήσει και η Βρετανική κυβέρνηση, γιατί στην ουσία ο ενάεριος χώρος στο Αφγανιστάν ήταν υπό τον έλεγχο των Βρετανικών και των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Οπότε αυτή ήταν η διευκόλυνση που παρήχανε. Μάλλον φέρεται ότι έχουν παράσχει και διάφορες παρόμοιες ιστορίες και γενικά το όλο κλίμα είναι ο τελευταίος του χωριού πλέον. Λέει ότι παιδιά, ο Μπόρις πρέπει να παραιτηθεί. Αυτή τη στιγμή το Συντηρητικό Κόμμα γενικά και το όλο το Κοινοβούλιο λέει να περιμένουμε το πόρισμα των ανακρίσεων που θα κάνει η Μητροπολική Αστυνομία. Ο Μπόρις λέει βεβαίως και εγώ θα παραιτηθώ σε περίπτωση που έχει τύχει να έχω τέλος πάντων να υπάρχει μια παρέκτηση τέλος πάντων σε σχέση με αυτά το τι έλεγα εντός κοινοβουλίου και με αυτά που έχω κάνει. Από την άλλη βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι είναι και βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος, οι οποίοι λένε απίστευτες ανοησίες, παρότι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος, οι οποίοι λένε παιδιά, αν παραιτηθεί ο Μπόρις Τζόνσον, θα πρέπει να ξανά έχουμε εκλογές, γιατί το σύστημά μας είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Το οποίο είναι βλακώδες, δηλαδή ο ομιλόνος μετανάστης σε αυτή τη χώρα ξέρει ότι το κοινοβούλιο, αυτό που εκλέγεται στις πενταετής εκλογές δεν είναι μια κυβέρνηση, δεν είναι ένα κόμμα, εκλέγεται το κοινοβούλιο ως σύνολο, ως σώμα. Και το πλειοψηφόν κόμμα δημιουργεί κυβέρνηση η οποία είναι προϊόν της πλειοψηφίας που έχει το συγκεκριμένο κόμμα εντός κοινοβουλίου. Το γεγονός ότι ένας πρωθυπουργός θα αναγκαστεί να παραιτηθεί δεν σημαίνει τίποτα. Και ο Major και η Thatcher νύχτα φύγανε και ο Blair έφυγε νύχτα. Ενώ ήταν εν ενεργεία η κυβέρνηση που... Ενώ ήταν εν ενεργεία το κοινοβούλιο και την πλειοψηφία είχε το κόμμα τους. Μάλλον ο Blair και η Thatcher έφυγαν εν ενεργεία, ο Major τελείωσε τη θητεία και έφυγε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα, δηλαδή για να προσπαθήσουν κάποιοι να γλιτώσουν τον Τζόνσον, τον Μπόρις εδώ πέρα, βγαίνουν και πετάνε απίστευτες κοτσάνες. Σε σημείο που τέλος πάντων και βουλευτές του Συντηρητικού και του Εργατικού Κόμματος, οι οποίοι είναι άνθρωποι που έχουν έρθει μεταξύ τους σε αντιπαράθεση αρκετές φορές, λόγω ότι ο ένας είναι ας πούμε, στο Υπουργείο Οικονομικών και κάποιος είναι στον αντίστοιχο, το λεγόμενο το Σάντο, δηλαδή ο αντίστοιχος ρόλος εντός της αντιπολίτευσης, να το πούμε έτσι. Είναι άνθρωποι δηλαδή, με άλλα λόγια, που έχουν λόγο να διαφωνούν μεταξύ τους για τους χυψηλόγους. Σε αυτό το θέμα όλοι ομοφόνος και λογικό είναι, γιατί έτσι είναι το Εθνικό Σύνταγμα της Βρετανίας τέλος πάντων και οι νόμοι που διακατέχουν το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ότι παιδιά, όταν γίνονται εκλογές, εκλέγεται το σώμα του Κοινοβουλίου. Δεν εκλέγεται ο Μπόρις, δεν εκλέγεται ο αρχηγός του οποιοδήποτε κόμματος. Κατά συνέπεια, παραιτείται ο αρχηγός του τάδε κόμματος, αλλά αναλαμβάνει ο επόμενος του κόμματος. Και κοιτάει, ή η κυβέρνηση συνεχίζει με καινούριο πρωθυπουργό, ή ο καινούριος πρωθυπουργός κάνει ένα σχηματισμό. Δεν έχει σημασία, το Κοινοβούλιο συνεχίζει τη θητεία του. Έτσι απλά. Όπως το είπαμε και την προηγούμενη φορά, εδώ πέρα ο παραλληλιαμεταρισμός, επειδή εδώ έχει εφευρεθεί πολλά χρόνια στο κουρμπέ τα παιδιά, το σύστημα είναι πολύ στιβαρό εδώ πέρα και δεν έχει ούτε 50 έδρες μπόνους ούτε τίποτα. Απλά, όπως είπε Χρήστο και στην άλλη φορά, είναι όλες μονοεδρικές, ο νικητής τα παίρνει όλα και εκεί τελειώνει το πανηγύρι. Απλά τα πράγματα, παιδιά. Για να δούμε τα σκαμπουλάρια του Τζόνσον τώρα.
Με όλα αυτά που γίνονται, νομίζω παραιτήθηκε και ένας υπουργός του. Ναι, των οικονομικών λέει: παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ εγώ να υποστηρίζω λέει, αυτή την κατάσταση. Γενικά με το τι γίνεται, φεύγω. Και κοίτα, ο Μπόρις, παραδόξως πως, εγώ νόμιζα θα είχε παραιτηθεί ήδη. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι, ας πούμε, αν τέλος πάντων είχε εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα κτλ. Τα γνωστά. Πέρα από τα συνωμοσία που παρανοϊκά, αυτό που μπορεί να φανταστεί κανείς ότι τέλος πάντων είχε κάποια κονέ, τακτοποίησε κάποιους και όλα αυτά. Από τη στιγμή που τέλος πάντων έχει τακτοποίησε τη δουλειά, πήραν αυτοί που να πάρουν τα συμβόλαια, τα δισεκατομμύρια με τα εμβόλια, με το δανεισμό της Ηνωμένου Βασίλειου που πήγε και χρεώθηκε μέχρι τα μπούνια, πού. Νομίζω τώρα ο Μπόρις θα έβγαινε σαν τέλος πάντων μωρά παρθένος να πει παιδιά συγγνώμη, δεν το ξέρα, λυπάμαι που σας απογοήτευσα. Νομίζω ότι το ηθικό μου τέλος πάντων για να μπορέσω να αποκαταστήσω το ηθικό μου ανάστημα τέλος πάντων θα πρέπει να παραιτηθώ. Νομίζω εκεί θα το πήγαινε όπως ας πούμε κάναν κάποιοι βουλευτές του, μάλλον κάποιοι που ήταν στην Επιτροπή για το χειρισμό του κορονοϊού τέλος πάντων. Από ό,τι φαίνεται για να μπορέσουν να ξεφύγουν από, τέλος πάντων, από τη γιάφκα που είχαν μπλέξει, κάποιοι βγάλανε βιντεάκια τέλος πάντων, που δείχναν ότι τέλος πάντων είχαν συνάψει διάφορες έτσι, απρεπείς ερωτικές σχέσεις με συναδέλφους τους εντός της Επιτροπής, ενώ οι ίδιοι ήταν παντρεμένοι και τέλος πάντων τέτοια έτσι όχι άμεσα παράνομα πράγματα, αλλά τέλος πάντων πράγματα τα οποία η κοινή ηθική, το κοινό αίσθημα τέλος πάντων να προσβάλλουν το κοινό αίσθημα, κατά συνέπεια να αναγκαστούν να παραιτηθούν. Δηλαδή ότι δεν φεύγουν επειδή θέλουν οι ίδιοι, επειδή καταλαβαίνουν ότι τι ζημιά κάνουν ή ότι αυτά που κάνουν είναι κάρο και ζλίκια. Εν πάση περιπτώσει, ότι φεύγουν γιατί είναι τέλος πάντων κάνουμε κάποια απρέπεια και το κοινό τέλος πάντων, το βρετανικό κοινό, θα πρέπει να το εμπνέουμε εμπιστοσύνη. Και εγώ στη θέση που είμαι αυτή τη στιγμή, δηλαδή ότι με έχουν πιάσει παρόμως σε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης να αναφασώνω με τη γραμματεία μου και να κερατώνω τη γυναίκα μου κατά συνέπεια, δεν μπορώ εγώ ας πούμε, να σου λέει να ηγηθώ τις καμπάνιες απέναντι στον κορονοϊό αυτή τη στιγμή. Έτσι πάρω σε αυτό το πλαίσιο, εγώ νόμιζα, ας πούμε, θα κινηθεί ο Μπόρις, ότι ναι, παιδιά, sorry, έκανα λάθος, πάω σπίτι μου, δεν πειράζει, τα λέμε. Αλλά τον βλέπω επιμένει, δηλαδή προσπαθεί να επιβιώσει, δηλαδή πας και το περικεράσα το πράγμα. Αλλά δεν, πραγματικά δεν το, δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει με αυτή τη ρητορική και αυτή την προσέγγιση, γιατί όσο επιμένει ο ίδιος στο να μη φεύγει, να προσπαθεί να τέλος πάντων να μετριάσει αυτό που έγινε κτλ, τόσο περισσότερη αντίσταση βρίσκει, τόσο περισσότερο πιο περίεργες ιστορίες βγαίνουν και για το τι έγινε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και πιο πριν, μίζες, κονέ, τέτοια πράγματα. Και δηλαδή, πραγματικά, αν αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου, άμα συνεχίσει και επιμένει, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο θα βγει στην επιφάνεια. Δηλαδή, να βγει πολύ πολύ. Ναι, μιλάμε τώρα. Άμα να δούμε τώρα το report για τα πάρτια, αυτές τις σουγκρέι που είναι. Είναι τώρα, ήταν να βγει σήμερα. Δεν έχει βγει ακόμα. Όχι, δεν έχει εκδοθεί επισήμως. Έχει βγει ένα φορά, απλά δεν έχει εκδοθεί. Τώρα, αν πει κάποιος, ρωτάσω, μας δουλεύει, θα πει έχει βγει και δεν έχει εκδοθεί. Εντάξει, ας τα αφήσουμε εκεί, παιδιά. Γιατί αυτό μας έχουν πει και εδώ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και εδώ, όπως και στην Ελλάδα, παιδιά, και εδώ μας συμπεριφέρονται σαν κορθόρνια. Ότι το παλικάρι, να πούμε, έβγαινε κανένα. Και εγώ παρτάκια να πούμε, τι, πόσο κούλης πήγε είχε πάει στην Κέρκυρα, που είχε πάει, που είχε κάνει μια συγκέντρωση και πήρε το παλικάρι. Σάμο, Καρία. Καρία, ναι. Πολλά τα νησιά, ρε Χρήστο, πολλά τα νησιά. Πού να πρώτο πάει το παλικάρι, είναι και αυτό.
Στην Ουγγαρία έχει πάει, πάει με 30 άτομα, είμαστε πόσα ήταν, 20-30 άτομα στην ταβέρνα, όλοι οι άλλοι ήταν μέσα, lockdown, ολικό. Είναι ένα χωνό. Μπράβο. Λοιπόν, έτσι και εδώ, παιδιά. Εν τω μεταξύ, κάνουμε τώρα στην Ελλάδα ότι προσπαθούν οι διάφορες εταιρείες διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων, όπως η Αττική Οδός και τα λοιπά, να κάνουν μήνυση στην κυβέρνηση για διαφυγόντα κέρδη. Και λες, ωραίο, ωραίο αυτό, παιδιά, πολύ ωραίο. Εδώ, εντάξει, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή διαφυγόντα κέρδη ακριβώς, γιατί είχαμε τις επιδοτήσεις όλα αυτά, αλλά είχαμε από την άλλη τις άμεσες αναθέσεις, οι οποίες εδώ στη Βρετανία είναι πιο παράνομες, δηλαδή πιο παράνομος πεθαίνεις. Παιδιά, δεν λέω ότι στην Ελλάδα, δηλαδή αυτά που κάνω εδώ πέρα από θέμα παρανομίας, στην Ελλάδα είναι τσικό, εντάξει. Δεν λέμε, δεν συγκρίνουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Απλά στο πλαίσιο της Βρετανίας, τέλος πάντων, η άμεση ανάθεση έργου, προμήθειας, το οτιδήποτε έχει να κάνει με το... ό,τι έχει ως αποτέλεσμα να ξοδευτεί δημόσιο χρήμα, άμεση ανάθεση δεν υφίσταται. Πολύ σπάνια. Δηλαδή, μόνο σε περίπτωση πολέμου, νομίζω, προβλέπεται κάτι τέτοιο. Αλλά ακόμα και σε περίπτωση πολέμου, πάλι υπάρχει μια τυπική... Όχι τυπική, μια πολύ γρήγορη διαδικασία διαγωνισμού, ακόμα και σε περίπτωση πολέμου. Αυτό δηλαδή που έγινε τώρα με τον κορονοϊό, με τις άμεσες ανεθέσεις, το καταναλογεί εδώ ελεγκτικό της, του κοινοβουλίου, που συγγνώμη παιδιά, όλες αυτές είναι απαράνομες. Δεν μπορείς, δηλαδή, δεν υπάρχει, δεν καλύπτεστε από τίποτα για να το κάνετε αυτό το πράγμα. Χώρια το γεγονός, ας πούμε, ότι υπήρχαν οι μέτεροι που είχαν υποφοληθεί, άμεσα συγγενικά πρόσωπα, πρώτου βαθμού, δευτέρου, ή άμεσα βουλευτές που είχαν εμπλοκή με τις διάφορες εταιρείες που πήραν τα διάφορα συμβόλαια. Εντάξει. Αν μου πήγε κανείς τώρα, εντάξει, Τάσο, τώρα μιλάς για μια άμεση ανάθεση, ας πούμε, τι έγινε, σιγά τα ΟΑ. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε εθνικό εργολάβο τώρα. Σε μάρανε τώρα μια άμεση ανάθεση που πήγαν και αγοράσανε μερικές χιλιάδες μάσκες από το γνωστό του ξάδερφου του βουλευτή. Πού είναι το θέμα? Δεν λέω ότι αυτό το οχριά σε σχέση με αυτό που γίνεται εντός Ελλάδος. Δεν λέω, εδώ συγκρίνω παιδιά, όντως οχριά, αλλά στην αναλογία του θέματος, αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει τώρα είναι πρωτόγνωρα, πρωτοφανή και γενικά και το θέμα εκεί, δηλαδή αυτό το μπλαζέ που έχουν οι πολιτικοί εδώ πέρα, ειδικά του δυτικού κόμματος που έχουν κάνει τα απίστευτα και μας τη λένε και από πάνω. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά βγήκαν κάποιοι βουλευτές του συντηρητικού κόμματος, οι οποίοι στην ουσία, αν τέλος πάντων, όχι από κρυπτογραφίσεις, μεταφράσεις λίγο αυτά που σου λένε, είναι ότι ρε παιδιά, συγγνώμη, εμείς δουλεύαμε πολύ, ξέρω, σκληρά και τα λοιπά, είμαστε μέσα στο άγχος και εμείς ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί δεν είμαστε γκαομπίου σαν και εσάς. Οπότε εμείς μπορούσαμε να κάνουμε πάρτι, γιατί εμείς το κάναμε με ασφαλή τρόπο. Δεν υπήρχε θέμα για εμάς. Εσείς που είστε το γενικό κοινό και τέλος πάντων είστε μπλέμπα και δεν ξέρετε που πάνε τα τέσσερα, εσείς θα είχατε πρόβλημα. Γιατί γι' αυτό τα μέτρα αφορούν εσάς, ενώ εμείς, ας πούμε, είμαστε πιο έξυπνοι, πιο προσεκτικοί και, εν πάση περιπτώσει, το είχαμε και ανάγκη, γιατί εμείς για εσάς αγωνόμασταν τόσο καιρό και τρέχαμε να σας σώσουμε τον κορονοϊό. Αυτό μας είπανε. Με άλλα λόγια. Τα ακούσαμε γι' αυτό δηλαδή. Δηλαδή ήταν εντάξει, κάποιοι ας πούμε έτσι λίγο πιο νεαροί στην ηλικία, να το πούμε, και λιγότερο ισορροπημένοι συντηρητικοί βουλευτές, οι οποίοι ισορροπημένοι όχι πνευματικά, νοητικά, στο τρόπο έκφρασής τους, καλύτερα να το πω, οι οποίοι μας το είπαν και αυτό, ότι ρε παιδιά, εντάξει, τι θέλετε, ήμασταν αγχωμένοι, κουρασμένοι και κάναμε και ένα πάρτι να ηρεμήσουμε. Και αυτό τα καθέκαστα από Βρετανία, παιδιά. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι, όπως και στην Ελλάδα, έτσι και εδώ, οι κυβερνήσεις μας συμπεριφέρονται σαν κοθόρνια, γιατί μάλλον σε αυτό μας θεωρούν. Ή τέλος πάντων, έτσι μας έχουν συνηθίσει να μας συμπεριφέρονται. Επειδή όμως μας συμπεριφέρονται σαν κορθόνια, δεν σημαίνει ότι είμαστε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και εδώ θα κλείσω με την επανάληψη
του ότι η όλη κουβέντα για τον κορονοϊό που κάνουμε τόσο καιρό δεν έχει να κάνει με τα επιστημονικά, ιατρικά, βιολογικά, επιδημιολογικά στοιχεία του κορονοϊού αυτού καθ' αυτού. Γιατί όπως το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, υπάρχουν ειδικοί του χώρου και ειδικά επιστημονικά περιοδικά και εκεί που αν θέλει κανείς να ασχοληθεί περισσότερο μπορεί να ασχοληθεί και να μάθει πάρα πολλά πράγματα από εκεί. Δηλαδή εμείς δεν πρόκειται να σας μεταφέρουμε κάτι καινούριο που δεν θα το ακούσετε πουθενά αλλού. Απλά η δικιά μας υποπτική έχει να κάνει με το πώς τέλος πάντων μπορούμε τέλος πάντων να δούμε αυτά που μας λένε και τέλος πάντων να ξεσκαρτάρουμε τι μας αφορά από θέμα δημόσιας υγείας και τι στην ουσία από ένα σημείο και μετά είναι θέμα επικοινωνίας και προπαγάνδας και τόσο μόνο και διαχείριση του κοινού. Γιατί περί αυτού πρόκειται η όλη διαδικασία του κορονοϊού. Αρχίζουν εδώ πέρα και στη Βρετανία, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, πώς προσπαθούν να αλλάξουν τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως τέλος πάντων εντός Βρετανίας και με αφορμή την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με διάφορα άλλα παρελκόμενα, πώς αλλάζει το εργασιακό περιβάλλον γενικά για όλους και ελπίζουμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα να δούμε επιτέλους τι θα γίνει με τους υγειονομικούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας εδώ πέρα, οι οποίοι ελπίζουμε για όλους και για τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και για μας το γενικό κοινό του εντός Βρετανίας ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε σπίτι τους. Οπότε θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα με τις αλλαγές πλέον που έχει φέρει ο κορονοϊός ή μάλλον που προσπαθούμε, αλλαγές που προσπαθούν να γίνουν μόνοι μας πλέον με αφορμή τον κορονοϊό και πώς τέλος πάντων και πώς έχουν αλλάξει και αυτές και την πολιτική ζωή και τον πολιτικό λόγο και τέλος πάντων πώς προσεγγίζονται πλέον τα πράγματα από μια υγειονομική άποψη πλέον. Λοιπόν, αυτά από μένα. Χρήστο. Κουράγιο, παιδιά. Βλέπω κάποια σημάδια θετικά από κάποιες χώρες χαλαρώνοντα είτε από πολιτική πίεση είτε από πολιτικό κόστος. Τέλος πάντων, υπάρχει μια χαλάρωση στην τρέλα αυτή που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια. Ελπίζω να αναπτυχθεί ο χειμώνας και ελπίζετε. Αλλά πρέπει να τις ακούμε όπως είπαμε πολλές φορές. Στη γειτονιά μας πρέπει να ζαρούμε σε αυτή την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων που αποκτήσαμε τα τελευταία τουλάχιστον 70-80 χρόνια να τα χάσουμε όλα μέσα σε δύο χρόνια. Επομένως, πρέπει να είμαστε σε παρήγνωση και να αντιθεκόμαστε. Έτσι ακριβώς, Χριστό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή κάπου εκεί έξω. Η ημερομηνία γραφής της εκπομπής απόψε 27/1/2022. Καλώς σας βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.